και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Εξακολουθούν να είναι κατεβασμένα τα ρολά των ναυτιλιακών εταιριών στον επιβατικό σταθμό στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια. Μηδενική επιβατική κίνηση για το αστικό κτέλ Καβάλας. Έντονη η δυσφορία του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πρίνου Θωμά Αγγελόπουλου. Μαθητές στο Νεπάλ στα Κάγκελα. Πολλά τα αιτήματα. Σε αποχή από τα μαθήματα προχώρησαν οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας. Μουσική διαμαρτυρία από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σερών. Σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εφορίας Καβάλας προχωρούν αύριο επαγγελματίες Καβάλας. Αντιδρούν για τις κατασχέσεις και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κριτική στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κώστα Αντωνιάδη άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Φώτης Καραλίδης για τη συμμετοχή της περιφέρειας σε έκθεση του Παρισιού. Σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική τα ακτινίδια του Νέστου. Στην τρίτη θέση παγκοσμίως το ελληνικό ακτινίδιο. Ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Καβάλας. Παντού και πάντα στην πρώτη γραμμή. 4 Νοεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές των νέων μελών.